Λίνα, αυτοί που σας ζηλεύουν, βλέποντας έτσι για την επιτυχημένες τελευταίες χρονιές, άλλοι θέλουν να παραδειγματίζονται από εσάς. Δεν μένω μόνο στην αντρική ομάδα. Τελευταία χρόνια, και από όσο γνωρίζω, σπουδαία δουλειά στα τμήματα υποδομής της καρμιωτής σας. Έτσι. Θεωρώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια, το σωματείο είχε καταφέρει να φιλοξενήσει στην Κύπρο την κορυφαία προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Θεοδωρή του Τζαγοράκη. Για μας είναι μεγάλη τιμή ένας άνθρωπος ο οποίος το 2004 είχαν οδηγήσει την Εθνική Ελλάδα στην κάρτιση του Euro. Για πρώτη φορά να πάει σε ένα event, να γίνει μια εκδήλωση προς τιμή του και επέλεξε το σωματείο το δικό μας. Μέσα από αυτή τη φιλοξενία και τη σχέση φιλία έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με το σωματείο της Ανόρθωσης των Πολεμιδιών και το Δίκτυο Ακαδημιών ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, που για μας είναι μεγάλη τιμή να συνεργάζεται μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα μαζί με το σωματείο μας. Θεωρώ ότι είναι βάση αποτελεσμάτων η κορυφαία ακαδημία ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Και για μας είναι μεγάλη τιμή. Σίγουρα η πρόσληψη του τεχνικού διευθυντή μας, του Γιάσου του Λουκά, ο οποίος πραγματικά προσφέρει 24 ώρες του 24ωρο, δουλεύει για αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι στην πρώτη χρονιά είχαμε καταφέρει, η οποία ήταν πραγματικά δύσκολη, μαζί με τα παιδιά τα οποία είχαμε προσλάβει στην περσινή περίοδο, τον Μάριον Βασιλείου, τον Χρήστο τον Χάρη Κωνσταντή, το Στέλιο των Τράττων, να καταφέρουμε αυτή την ακαδημία να την κάνουμε να γίνει γνωστή βάση τα αποτελέσματα που είχαμε φέρει. Και θεωρώ ότι φέτος αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε να πέρσει έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ. Έχει κερδίσει την εκτίμηση ότι δουλεύουμε σωστά, έχουμε όραμα και θεωρώ ότι στη φετινή περίοδο έχουμε στην Ακαδημία μας πέραν τα 150 παιδιά, που για μας αυτόν και από μόνο του είναι άθλος, και θεωρώ ότι μέσα από τη σωστή δουλειά έχουμε ακόμα πάρα πολλά να προσφέρουμε. Θεωρώ ότι σε αυτήν την οχταετία, ξεκινούμε φέτος την εννιαετία που είμαστε εμείς εδώ, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε εγκαταστάσεις, ακαδημίες, και θεωρώ ότι θα ήταν παράληψη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στο Σωματείο της Ανόρθωσης για τη βοήθεια που μας προσφέρει στο Δήμο Πολεμιδιών και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πολεμιδιών για τη βοήθεια που προσφέρουν στην Ακαδημία όσο και στην πρώτη ομάδα.